Ανασυντάσσονται οι Ρώσοι εν όψη του χτυπήματος στο Κίεβο, με το κομβόι να πλησιάζει και να επιχειρεί να τοποθετηθεί με τρόπο που να περικυκλώσει την Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τις Βρετανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, η Ρωσική Στρατιωτική Φάλαγγα διασκορπίστηκε μερικώς στα βόρεια του Κιέβου, την ώρα που οι εκτιμήσεις για έναρξη της επίθεσης φουντώνουν όλο ένα και περισσότερο. Και ενώ τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη μάχη του Κιέβου, συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας. Οι πόλεις Χάρκοβο, Τσερνίγκοφ, Σούμι και Μαριούπολη παραμένουν περικυκλωμένες, ενώ πλήττονται από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς. Ο αριθμός των αμάχων που χάνουν τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς αυξάνεται, ενώ στο Νικολάγεφ, στόχος της επίθεσης, έγινε ένα ακόμα νοσοκομείο. Ειδικότερα, η πόλη λιμάνι που βρίσκεται στη νότια Ουκρανία, κοντά στην Οδυσσό, σφυροκοπήθηκε με τους βομβαρδισμούς να πλήττουν, μεταξύ άλλων, ένα κέντρο φροντίδας καρκινοπαθών και ένα οφθαλμολογικό νοσοκομείο, όπως μεταδόθηκε. Τη στιγμή των πληγμάτων, κανένας ασθενής ούτε υγειονομικός δεν βρισκόταν στο κέντρο κατά του καρκίνου. Όμως, στο οφθαλμολογικό νοσοκομείο υπήρχαν ασθενείς, ο αριθμός των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί. Στη συνοικία Ινγκούλσκι, οι κάτοικοι δεν έχουν πλέον θέρμανση και πολλοί έχουν αναγκαστεί να φύγουν. Ένα μεγάλο μέρος των πόλεων της Ουκρανίας έχει επί της ουσίας εκκαινωθεί, καθώς σύμφωνα με την εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών, περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έκανε λόγο για την πιο γρήγορα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από το Κίεβο, όπου αναμένεται επίθεση, εκτιμάται ότι ο μισός πληθυσμός του Κιέβου έχει εγκαταλείψει την πόλη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Αυτό δήλωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Πριν τη ρωσική εισβολή, το Κίεβο εκτιμάται πως είχε πληθυσμό περίπου 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων.